Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα και σε όλους. Κύριε Υπουργέ, έχει προκύψει ένα ζήτημα. Δεν θα πω ότι είναι ηθική τάξη, θα πω ότι είναι τυπική τάξη, θα πω ότι είναι ουσιαστικό ζήτημα. Ο Κανά, με ένα πρόβλημα που λέγεται ναρκωτικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται υπογράμμιση από μένα. Ναι. Αν ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, την νεολαία και την ευρωπαϊκή και τη διεθνή. Προκήρυξε 70 θέσεις ο Κανά. Κοινωνιολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, γιατρών, όλων όσων χρειαζόταν. Με 8 προκηρύξεις συνολικά, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτές τις προκηρύξεις έχουμε διαπιστώσει και έχουν διαπιστώσει και οι ίδιοι εργαζόμενοι μία σειρά από παρατυπίες, από παρεκκλήσεις, οι οποίες επιτείνουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος. Ούτως ή άλλως λείπει προσωπικό και το ξέρουμε. Λείπει προσωπικό, υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία με πολύ μεγάλο κόπο. Εδώ θα ήθελα μόνο να διευκρινίσω κάτι προς γνώση όλων όσων μας ακούνε, ότι η τελευταία έρευνα πραγματική για τα ναρκωτικά που έχουμε στη χώρα είναι το 2004. Το 2004. Βαθιά έρευνα για το πρόβλημα των ναρκωτικών, το ξέρετε κι εσείς και εγώ, δεν έχουμε. Και πρέπει να είναι από τις πρώτες, από τα πρώτα μελήματα των αρμόδιων υπουργείων πριν μετά τις εκλογές χθες. Πώς το λένε, να αποκτήσουμε μια έρευνα καινούργια. Έχουμε λοιπόν το εξής. Η Επιτροπή δεν δημοσιοποίησε ως όφιλε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Χάσανε το δικαίωμα ένστασης οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν ούτε πού θα πάνε με βάση την εργασιακή τους εμπειρία, ούτε πότε θα αποκτήσουν το δικαίωμα. Και την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, επιλεκτικά ειδοποιήθηκαν κάποιοι, πέρασαν από συνέντευξη και είναι οι μόνοι ελάχιστοι που απέκτησαν το δικαίωμα να κάνουν ένσταση. Αυτό δεν συμβαίνει στους διαγωνισμούς. Οφείλει να μην συμβαίνει. Οι ενστάσεις των υποψηφίων στοιχειοθετούν λάθης και παραλήψεις στον υπολογισμό των τυπικών προσόντων. Αλλά και αυθαίρετες αλλαγές στη μοριοδότηση των συνεντεύξεων. Γιατί όταν γίνεται υπολογισμός μετά από την Επιτροπή και μετά την ένσταση, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς να επαναληφθεί κάποια διαδικασία. Άρα έχουμε πρόβλημα. Ή ο κανονισμός και η προκήρυξη του διαγωνισμού προέβλεπε αμέσως διαδικασία συνέντευξης για τους 10 πρώτους. Δεν εκλήθησαν αυτοί οι 10 πρώτοι. Κάποιος μπορεί να σε εξηγήσει γιατί δεν εκλήθησαν αυτοί οι 10 πρώτοι. Εκλήθη αντιθέτως ένας τεράστιος αριθμός συμμετεχόντων, ενώ άλλοι υποψήφοι που πληρούσαν τα τυπικά προσόντα, είχαν όλες τις προϋποθέσεις, δεν εκλήθησαν καθόλου για καμία συνέντευξη, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Απορία και εδώ. Εγώ θέλω σήμερα να λύσω απορίες. Και αν θέλετε να βάλουμε και επιτάπητος μία σειρά από προβλήματα που υπάρχουν στο κομμάτι των ναρκωτικών και ταλανίζουν το μέλλον αυτού του τόπου. Τώρα, πάμε στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Γίνονται οι συνεντεύξεις. Μερικές γίνανε διαδικτυακά και μερικές γίνανε διαζώσεις. Σε αυτές που γίνανε διαδικτυακά, από την πενταμελή επιτροπή συμμετείχαν ένα ή δύο μέλη. Οι άλλοι είχαν κλειστές και κάμερες και μικρόφωνα. Στη διαζώσεις, από τα 5 μέλη εμφανίστηκαν τα μισά ή λιγότερο από τα μισά. Πάει και η διαδικασία των συνεντεύξεων. Έχουμε που έχουμε τις ενστάσεις μας για τη διαδικασία των συνεντεύξεων και την πιθανότητα να υπάρχει διαβλητή διαδικασία. Άμα έχεις και απουσία της πενταμελούς επιτροπής, τι να ελπίζει κάποιος ότι έχει γίνει ορθά σε αυτό το διαγωνισμό. Το αποτέλεσμα. Έχουμε δεκάδες έμπειρους εργαζόμενους που εργάζονται χρόνια στον ΟΚΑΝΑ, ως συμβασιούχοι, έχουν αποκτήσει πείρα, ξέρουν το ζήτημα και με αυτή τη μορφή του διαγωνισμού μετατρέπονται σε ανεπαρκείς, αποκλείονται από την τελική κατάταξη και οι ανάγκες του ΟΚΑΝΑ σε σταθερό προσωπικό και υπηρεσίες παραμένουν τεράστιες και ακάλυπτες. Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρω εδώ για να μην φάω και χρόνο από τα ελάχιστα λεπτά που έχω. Μιλάω για την προκήρυξη 631 μέχρι την 637 της 21ης 11ης του 22 και την άλλη που έγινε επίσης το 22. Κύριε Γανέλη, θα καταθέσω εδώ πέρα και όλα τα σχετικά τα οποία επικαλείστε και για τον τρόπο των προκηρύξεων και τις δημοσιεύσεις που υπήρχαν και τα πρακτικά τα οποία εξετάστηκαν και απαντούν συγκεκριμένα στα ερωτήματα τα οποία βάζετε.
Είναι μια προκήρυξη στην οποία αφορούσε 70 θέσεις και κατατέθηκαν 1.183 αιτήσεις. Η μοριοδότηση ήταν σε τρία επίπεδα. Μοριοδότηση βάσει τυπικών και εκπαιδευτικών προσόντων με συντελεστή 33%, βάσει εργασιακής εμπειρίας 33% και βάσει συνέντευξης 34%. Από τις 1.183 αιτήσεις για τις 70 θέσεις υπευλήθησαν 41 ενστάσεις, εκ των οποίων οι 5 έγιναν δεκτές, οι 36 έγιναν δεκτές, 41 ενστάσεις είναι πάρα πολύ λίγες με βάση τις αιτήσεις οι οποίες υπήρχαν. Και με συγχωρείτε, με τα στοιχεία που έχω και θα σας πω εδώ πέρα, δεν υπήρξε θέμα να μην μπορούν να κάνουν ενστάσεις. Αναφορικώς πρώτα απ' όλα με τη δημοσίευση την πρώτη που λέτε. Πριν τη συνέντευξη γίνεται η προσωρινή κατάσταση, η οποία αφορά τα κριτήρια όπως έχουν αξιολογηθεί Α και Β, δηλαδή τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τα τυπικά προσόντα και με την εργασιακή εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, δυνατότητα ενστάσεως υπήρχε να υποβληθεί. Και προφανώς ήταν προσωρινό. Γιατί ήταν προσωρινό? Γιατί δεν είχε υποβληθεί η συνέντευξη. Το σύνολο των ενστάσεων που κατατέθηκαν απαντήθηκαν. Έρχεστε σε ένα σημείο στο οποίο, όπως το έχουν επισημάνει και προφανώς το έχουν επισημάνει αυτοί που διαμαρτύρονται και σας θέσανε τα ζητήματα, στο ποιο έπρεπε να κληθούν για συνέντευξη, δεν έπρεπε να κληθούν οι 11 αορίστως. Ρητός αναφέρεται το εξής. Βάσει της σειράς κατάταξης όπως θα προκύψει από τη βαθμολόγηση Α και Β κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων, θα κληθούν να συμμετέχουν σε δομημένη συνέντευξη οι 11 εκ των υποψηφίων ανανομό και θέση. 10 αναθέση. Δηλαδή, εάν ο ρυθμός των εν λόγω υποψηφίων είναι μικρότερος των 10, τότε θα κληθεί το σύνολο των υποψηφίων. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που είχαμε πάνω από μία θέση, δεν ήταν 10, ήταν ο αριθμός ο παραπάνω, γιατί ακριβώς είναι αναθέση και ανανομό. Κλήθηκαν λοιπόν σε συνέντευξη ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορούσε με βάση την υψηλότερη μοριοδότηση. Η Επιτροπή, αναφέρεστε σε καταγγελίες, δεν προκύπτει, είχε την νόμιμη σύνθεση απολύτως. Έγιναν συνεντεύξεις και με διαδικτυακό τρόπο. Ο τρόπος ο οποίος θα γίνει η συνέντευξη και οι ερωτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν προφανώς είναι στο πλαίσιο του ελεγκτικού οργάνου το οποίο κάνει τη συνέντευξη, και κατέληξαν στο να υπάρχουν τα αποτελέσματα όπως έγινε η τελική αξιολόγηση. Στο σύνολο λοιπόν των αιτιάσεων και η δημοσιοποίηση υπήρξε και ο χρόνος των ενστάσεων υπήρξε και ο κόσμος που κλήθηκε στη συνέντευξη κλήθηκε ακριβώς βάσει της προκήρυξης και η συνέντευξη έγινε με τον τρόπο ο οποίος συρρίζεται από νόμιμη σύνθεση και υπ' αυτήν την έννοια δεν τίθεται κάποιο θέμα ακύρωσης της συγκεκριμένης προκήρυξης. Καταθέτω και στα πρακτικά, όπως τα ζήτησα λόγω της ερώτησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον ΟΚΑΝΑ, το σύνολο των εγγράφων που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη, η διαδικασία των ενστάσεων, των συνεντεύξεων, ακολουθήθηκε ακριβώς η διαδικασία η οποία ακολουθείται και δεν τίθεται κάποιο θέμα νομιμότητας του συγκεκριμένου διαγωνισμού για τις συγκεκριμένες προκήρυξεις. Δεν έχω κανένα λόγο να μην τα δω, να μην τα διαβάσω και να μην μελετήσω. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα δεχτείτε ότι δεν έχουν κανένα λόγο να φανταστούν με βάση την εμπειρία τους όσοι πήραν μέρος στο διαγωνισμό και διαμαρτύρονται για μια συνέντευξη στην οποία έλειπαν τα μισά μέλη της Επιτροπής. Εγώ δεν μίλησα για την νομιμότητα της σύνθεσης. Προφανώς συντεθειμένη νόμιμα θα ήταν. Αλλά άμα δεν εμφανιστεί και δεν δουλέψει, εκ των πραγμάτων είναι σαν να μην υπάρχει. Και δημιουργεί υποψίες. Το δεύτερο, όταν στις ερωτήσεις, ξέρετε τι εύρος γνώσεων απαιτούσε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Όταν η συνέντευξη είναι δίλεπτη, με μία ή δύο ερωτήσεις, εντάξει, και εσείς και εγώ, κύριε Πλεύρη, έχετε σπουδάσει, έχετε περάσει και από εξετάσεις και από προφορικές, φαντάζομαι, και από γραπτές. Δεν μπορεί να μην σου διενεργηθεί, να σου δημιουργηθεί μέσα σου η πεποίθηση ότι με δύο ερωτήσεις μιλάμε για ένα ξεπέταγμα το οποίο δεν είναι αξιοπρεπές για κανέναν εργαζόμενο. Δεύτερον, οι 41 ενστάσεις διαμορφώθηκαν με βάση την προσωρινότητα του καταλόγου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Τώρα υπάρχει κάτι εδώ λεπτό στο οποίο θα συμφωνήσετε. Αποκλείεται να μην συμφωνήσετε. Και πάνω σε αυτό πατάμε και εμείς, για να σας κάνουμε την ερώτηση, επί της ουσίας.
Το προσωπικό που δουλεύει στον ΟΚΑΝΑ ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένο στον ΟΚΑΝΑ. Όπως πάρα πολλές πια υπηρεσίες, πάρα πολλά τα κέντρα ημερήσιας χρήσης, ξέρετε τι εννοώ. Όλο το πράγμα είναι προσανατολισμένο σε μία μείωση της βλάβης. Αυτή η μείωση της βλάβης δεν αποδίδηκε, το ξέρετε. Τα στοιχεία, τα επιστημονικά, ευτυχώς που υπάρχουν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο, γιατροί και τα λοιπά. Από εκεί έχουμε πάρει και εμείς πάρα πολλά στοιχεία. Το ζήτημα παραμένει τεράστιο. Τι θέλω να πω τώρα. Στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ, και όπως φαίνεται και από την προκήρυξη, γιατί μου μιλήσατε ανανομό, ταλανίζονται πέρα από την πολλαπλότητα των μορφών των σχέσεων, συμβασιούχοι, ορίστου, μικρού, μισού, το γνωστό που συμβαίνει στην Ελλάδα, μετά την καταστροφή των εργασιακών σχέσεων, δεν πάνε και μένουν σε μία θέση να αποκτήσουν πείρα. Υπάρχει διαρκής κινητικότητα. Από υπηρεσία σε υπηρεσία, από οργανισμό σε οργανισμό, από κέντρο σε κέντρο, από... δεν υπάρχει. Οπότε, όταν λέτε, υπήρχε στην προκήρυξη ότι είναι τρεις θέσεις για τη Λάρισα, δύο για τη Θεσσαλονίκη, τέσσερις εκεί. Δεν υπήρχε. Αυτοί που πήγανε δεν ξέραν πού θα πάνε. Εκ των πραγμάτων. Επομένως, πώς μου λέτε ότι δεν φωνάξατε τους 10 πρώτους γιατί τους φωνάζατε ανανομό. Υπήρχε στην προκήρυξη μέσα ότι είναι τρεις θέσεις για τη Θεσσαλονίκη, τέσσερις για τη Λάρισα και πέντε για την Κρήτη. Όχι. Η προκήρυξη ήταν γενική. Άρα οι 10 πρώτοι εκ των πραγμάτων πάνε στη γενική κατάταξη. Και εγώ το ανέφερα ως τυπικό δείγμα παρατυπίας και τρόπου με τον οποίο έγινε ο οργανισμός. Πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Στα πλαίσια της πολιτικής σας, της πολιτικής γενικώς και των Ευρωπαϊκών κρατών και των Ελληνικών, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι βαθιά ανησυχητικά. Έχουμε τετραπλασιασμό, οχταπλασιασμό και εξαπλασιασμό χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Με διαφορές. Με πρώτη την κάναβη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός, όχι εγώ, του ΟΗΕ, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, έχει τεράστια αύξηση, δεν θέλω να λέω νούμερα, είναι για να τρομάζεις, τεράστια αύξηση εξαπλασιασμό των ψυχοσικών συνδρόμων από τη χρήση κάναβης που έχει γενικευτεί και είναι πρώτη εδώ. Έχετε προχωρήσει στην χρήση πολύ πρόσφατα με το νομοσχέδιο, γιατί στη Γαλλία και στην Κροατία οι θάνατοι από το υποκατάστατο μεθαδόνη ξεπερνούν πια τους θανάτους χρηστών από ηρωίνη. Δηλαδή, το υποκατάστατο. Πάμε τώρα στο υποκατάστατο το πιο φτηνό. Την μικρή σημασία έχει τώρα, δεν θέλω να το... την βουπρενορφίνη. Την βουπρενορφίνη. Το δεν θέλω να γίνω και ειδική, ούτε θέλω αυτά να τα παραλαμβάνω δημοσίως. Αλήθεια σας το λέω. Την βουπρενορφίνη. Η πιο φτηνή από τη μεθαδόνη. Γιατί βαστάει περισσότερο, άρα αφού βαστάει περισσότερο ως υποκατάστατο, χρειαζόμαστε λιγότερο προσωπικό. Γιατί έχουμε λιγότερη επανάκαμψη. Συνέβη κάτι, για παράδειγμα, μέσα στον καιρό της πανδημίας, που να φανταστεί κάποιος. Αλλά αυτές είναι πολιτικές επιλογές που δείχνουν προς τα πού θέλει να πάει. Πάμε στη μείωση της βλάβης ή πάμε να το εξαλείψουμε ως φαινόμενο. Εμείς είμαστε υπέρ της εξάλειψης του φαινομένου. Είμαστε και υπέρ της τεχνής θεραπείας. Αυτά, εντάξει, τα λέμε χρόνια. Κάποια στιγμή έρχεται και μας ακούει η κοινωνία όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Στη διάρκεια της πανδημίας, γιατί πώς ξέφυγε και σε έναν βαθμό το πράγμα, οι δόσεις δίνονταν 5-5. Πήγαινε, γίνονταν μια επίσκεψη και γίνονταν 5-5 οι δόσεις. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την πιάτσα. Οι άνοδοι στα λύματα που αποδείχθηκαν είναι φοβερές. Και περάσαμε και σε άλλα υλικά. Λέω υλικά, να μην πω ουσίες, να μην πω... ειλικρινά σας το λέω. Το πράγμα αρχίζει και παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όταν έχουμε 2,3% με τα διεθνή στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ανά 1.000 άτομα από 15 μέχρι τα 5 ετών, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό που έχουν κάνει χρήση και κάνουν χρήση. Κατά αυτήν την έννοια, χρειάζεται πιο συνολική προσέγγιση του ζητήματος. Χρειάζονται προσλήψεις προσωπικό με σταθερές σχέσεις ώστε να μπορούμε. Χρειάζονται μελέτες. Μία μελέτη, επιτέλους να κάνουμε μία μελέτη. Η τελευταία είναι από το ΕΠΙΨΗ το 2014. Και υπάρχουν εκτιμήσεις του ΕΚΤΕΠΝ που το υπολογίζουν αυτό το πράγμα που σας λέω. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2022 δείχνουν ότι συνολικά έλαβαν θεραπεία 11.707 άτομα, τα 9.000 περίπου υποκατάστασης και τα υπόλοιπα μπήκαν σε θεραπευτικά προγράμματα. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι το ζήτημα.
είναι πολυδιασπασμένο, είναι αμελέτητο, είναι δυστυχώς, φτάσαμε να έχουμε περισσότερο χρήση κάναβης στην Ελλάδα από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Είμαστε η νούμερο ένα χώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανέλη. Και επειδή δεν υπάρχει είναι μέλλον. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, είναι για ολομέλεια. Που, ναι, σε κοινωνίες που μαστουρώνονται για να βγουν από τα προβλήματα και ειδικά νεολαία, συγγνώμη για την έκφραση, ξέρω ότι είναι άσχημη, αλλά δυστυχώς είναι συνταυτισμένη με την ασχήμια της εξάρτησης από τις ουσίες.